Πάει ο κουμπάρος μου με την κολλητή μου την Κυριακή το μεσημέρι να τα πάρουν, παιδιά, και το ζαχαροπλαστείο. Ήταν κλειστό! Γεια σας! Τι κάνετε? Ελπίζω να είστε καλά. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν ανέβηκε βίντεο γιατί ήμουν άρρωστη. Συνεχίζω να είμαι άρρωστη. Πιθανότατα να ακούγομαι και συγγνώμη γι' αυτό. Αλλά δεν ήθελα να αφήσω και δεύτερη εβδομάδα να περάσει χωρίς βίντεο. Οπότε θα κάνω αυτό το βίντεο με αυτή τη φωνή που έχω και ελπίζω να μπορείτε να το δείτε και να το ακούσετε, να μην είναι τόσο ενοχλητικό. Θα κάνουμε το βίντεο το πώς οργάνωσα τη βάφτιση της Λίδας βήμα-βήμα από την αρχή για να βοηθήσω κι άλλες μαμάδες, μου το έχετε ζητήσει και πιστεύω είναι πολύ χρήσιμο βίντεο. Αλλά πριν ξεκινήσω, θέλω να πάτε τώρα αυτή τη στιγμή κάτω στα σχόλια και να μου σχολιάσετε τι θέλετε για επόμενο βίντεο. Θέλετε να κάνω ένα βίντεο τι τρώει η Λίδα μέσα σε μία εβδομάδα, δηλαδή το πρωινό της και το μεσημεριανό της, τα γεύματα του σχολείου, ή θέλετε να κάνω ένα home tour. Εγώ αντιμετωπίζω τεράστιο πρόβλημα στο να σκέφτομαι κάθε μέρα διαφορετικά snack για πρωινό, κάθε μέρα να φτιάχνω το πρόγραμμα του φαγητού μεσημεριανό. Οπότε θεωρώ πως ένα τέτοιο βίντεο ίσως δώσει κάποιες ιδέες σε άλλες μαμάδες και μπορεί να είναι χρήσιμο. Αλλά μου ζητάτε και πάρα πολύ καιρό ένα home tour. Οπότε πήγαινε αμέσως τώρα κάτω στα σχόλια και σχολιάστε μου τι θέλετε για επόμενο βίντεο. Και αφού μου σχολιάσετε τώρα ωραία και καλά, πάμε στο βίντεο για το πώς οργάνωσα τη βάφτιση. Λοιπόν, σαν συμβουλή θα δώσω, παρότι οι προσκλήσεις θα μοιραστούν πρώτα, να διαλέξετε πρώτα το ρούχο για να τα εναρμονίσετε όλα με αυτό. Οπότε από εκεί θα ξεκινήσω και εγώ με το ρούχο. Εμείς θέλαμε να είναι κάτι, ένα ρούχο όχι τόσο με φραμπαλάδες και φρουφρού και διαμάντια και δεν ξέρω και εγώ τι, κάτι λίγο πιο απλό, για να μπορέσει να το φορέσει και του χρόνου. Το πήραμε και για 2 ετών για να το φορέσει όλο το καλοκαίρι. Για καλό φυσικά, εντάξει, δεν το φοράει για κάθε μέρα, αλλά έστω να το φορέσει για καλό. Γιατί κάποια βαφτιστικά είναι τόσο πολύ υπερβολικά που δεν μπορούν να φορεθούν ούτε για καλά και είναι πάρα πολύ κρίμα. Γιατί τα βαφτιστικά έχουν πολύ μεγάλο κόστος και είναι κρίμα να πληρώσει ένας άνθρωπος ορονός ένα τόσο ακριβό ρούχο για να φορεθεί μόνο μία μέρα και να μείνει για πάντα σε μία ντουλάπα. Οπότε εμείς στην αρχή είδαμε πάρα πολλά φουστανάκια. Είναι αυτό εδώ. Είναι πάρα πολύ vintage. Έχει εδώ τα φιωγκάκια. Αυτό εδώ. Και τη φουστίτσα που έχει περλίτσες. Και αν μπορείτε να δείτε, δεν ξέρω, έχει μικρά σβαρόσκι. Μου άρεσε πάρα πολύ και από πίσω έχει την αντελίτσα εδώ πέρα και το φερμουαράκι. Νομίζω ότι του χρόνου για καλοκαιρινό φουστανάκι αυτό, για να βγαίνουμε έξω βράδυ για την εκκλησία ή οτιδήποτε, θα φορηθεί πάρα πολύ. Το αγάπησα. Παπουτσάκια. Εμείς ως πολύ εναλλακτικά τυπάκια που ήμασταν, θέλαμε να βάλουμε λευκό σταράκι. Και η αλήθεια είναι πως με αυτό το φουστανάκι, επειδή είναι πάρα πολύ vintage και πολύ απλό θεωρώ, θα μπορούσε να ταιριάξει ένα σταράκι μποτάκι λευκό. Έτσι θεωρούσαμε εμείς και θα μου άρεσε και ακόμα σαν ιδέα. Αλλά γενικότερα γύρω γύρω δεν συμφωνούσα και πολύ και μας λέγανε εντάξει είναι βάφτιση τώρα, μην το πάτε τόσο να το κάνετε τόσο απλό, πάρετε ένα καλό παπουτσάκι. Και πήραμε αυτά εδώ τα παπουτσάκια, τα οποία, να σας πω την αλήθεια, είναι πάρα πολύ όμορφα. Είναι baby walker, είναι ανατομικά, baby walker, πολύ ωραία παπουτσάκια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ξέρω ότι δεν θα φορεθεί και τόσο, πέρα από σε κάποια καλή περίσταση. Οπότε εγώ θα σας πρότεινα, αφού πέρασε η δική μας βάση και πήραμε αυτό το υπέροχο παπουτσάκι, το οποίο όμως δεν θα το φορέσουμε ωστόσο. Αν έχει στο νου σας κάτι τέτοιο σε στυλ σταράκι όπως είχαμε εμείς, να το πάρετε και να μην διστάσετε. Εγώ πιστεύω μια χαρά θα ήταν με αυτό το φουστανάκι, το λευκό το σταράκι, και θα φοριότανε και πάρα πολύ όλο το χειμώνα. Και αυτή εδώ είναι και η κορδελίτσα από το ρούχο μας, την οποία εντάξει την αγάπησα τρομερά, έχει από πίσω από το φιόγκο, τη λάτρεψα. Γενικά όλο το σετάκι ήταν πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ρομαντικό. Έλεξα σε αυτήν εδώ την πρόσκληση με την ελιά, να το πω, τα φύλλα ελιάς, τα ηλιοτρόπια και τις μελισσούλες, και από πίσω είναι έτσι. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το διαβάσετε, εστιάζει καλά η κάμερα έτσι όπως την έχω. Αλλά γενικά με να πάρει πάρα πολύ, λέει Our Little Honey Bee, η γλυκιά μας μελισσούλα.
Μπέρα χαρά, μπέρα γιορτή ήταν η γέννησή τη και άλλη χαρά, άλλη γιορτή ήταν η βάφτισή τη. Γράφει την ημερομηνία, την εκκλησία, την ώρα και από κάτω τη μαμά και του γονού και με μικρά μικρά γραμματάκια είναι το μέρο όπου θα γίνει το τραπέζι. Για την πρόσκληση. Θα έλεγα να μην χαλάσετε πολλά λεφτά γιατί θα πενταχτεί, αυτό το λένε όλοι. Ένα στις δικές μας ήταν, παρότι είναι χοντρό χαρτί, ήταν σχετικά οικονομική. Δεν τη λες πάρα πολύ φθηνή, δεν τη λες πολύ ακριβή, ήταν μια κανονική τιμή πρόσκλησης. Από εκεί που έκοψα εγώ, που έκανα την οικονομία μου, ήταν από τις μπομπονιέρες. Αποφάσισα ότι δεν θέλω να έχω μπομπονιέρες στην εκκλησία για να πληρώσω κι άλλα λεφτά για κάτι που επίσης θα πεταχτεί πέρα από την πρόσκληση. Οπότε έκανα πρόσκληση μπομπονιέρα. Θα λοιπόν, έφτιαξα μόνη μου τις μπομπονιέρες και τις έδωσα πάνω στην πρόσκληση. Αγόρασα 1,5 μέτρο ύφασμα κίτρινο απαλό, σαν τα λουλουδάκια, πιο απαλό ακόμα. Σπάγκο ένα κουβαράκι στο χρώμα από τα φιλαράκια και ένα κουτί κουφέτα. Και μου βγήκανε όλα τα υλικά για όλες τις μπομπονιέρες, για όλες τις προσκλήσεις που έδωσα 25 ευρώ και είχα προσκλήσεις 100 ατόμων. Σκεφτείτε, αν αγοράζατε μπομπονιέρες κανονικές, αναγόραζα εγώ, για 100 άτομα πόσο παραπάνω θα έβγαινε. Δηλαδή θα έβγαινε σίγουρα 100 ευρώ, 1 ευρώ η μία, σίγουρα και μπορεί και παραπάνω. Και μου βγήκαν 25 ευρώ όλοι και ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο και μου βγήκε πάρα πολύ οικονομικά. Τώρα εντάξει, άμα εσείς θέλετε να κάνετε μπομπονιέρα και να μην πειράσετε στην εκκλησία, είναι θέμα του καθενός το πώς θα προσεγγίσει τη βάφτισή του. Εγώ προτείνω κάποιες λύσεις που έκανα εγώ για να μου βγει η βάφτιση πιο οικονομική και βγήκε και πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, άρεσε σε όλους η πρόσκληση έτσι όπως ήταν. Θέλω σε αυτό το σημείο να σας πω για μια εταιρεία, να το πω, για ένα μαγαζί από το οποίο μπορείτε να μπείτε και να φτιάξετε προσκλήσεις για γάμους, βαφτίσεις, να φτιάξετε το πάτσε, να το οργανώσετε όλα, που είναι η Ελντέκο. Με την Ελντέκο είχαμε κάνει μαζί το βίντεο των γενεθλίων μου, αν είχατε δει, είχαν λάβει τη διακόσμηση και θα κάναμε και τη βάφτιση, αλλά εγώ άργησα πάρα πολύ να ξεκινήσω τις διαδικασίες για να πάρω πουγκιά, σπάγκους, κουφέτα κτλ. Οπότε όταν εγώ ήθελα να τα φτιάξω, ήταν κλειστή εταιρεία και δεν τα έφτιαξα. Αλλά γενικότερα είναι μια πάρα πολύ καλή λύση να την κοιτάξετε άμα σκοπεύετε να κάνετε κάποια βάφτιση, κάποιο γάμο και θέλετε να τα φτιάξετε μόνοι σας, να σας βγουν πιο οικονομικά. Έχει πάρα πολλές γεύσεις κουφέτα, πάρα πολλά πουγκιά. Άμα θέλετε να αγοράσετε και έτοιμο πουγκί, γιατί εγώ αγόρασα ύφασμα και το έφτιαξα μόνη μου, μου άρεσε καλύτερα έτσι. Αλλά γιατί να παιδευτείτε και να φτιάχνετε υφάσματα. Οπότε μπορείτε να το τσεκάρετε γι' αυτό. Τώρα θα πω για τη διακόσμηση. Λοιπόν, η διακόσμησή μας, όπως είδατε και στο βίντεο της βάφτισης, ήταν σε αυτά τα χρώματα, δηλαδή κίτρινο, πράσινο και με το θέμα τη μελισσούλα φυσικά που έχει και πάρει η πρόσκλησή μας. Και για την διακόσμηση ήθελα κάτι το οποίο να είναι πολύ κοντά στα γούστα μου, δηλαδή να μην είναι τελείως απλό, να φέρω ότι κάποιος ασχολήθηκε με αυτό, αλλά δεν ήθελα να είναι κάτι πάρα πολύ ακριβό και κάτι πάρα πολύ εξαζητημένο, γιατί γενικότερα ακούω ότι η διακόσμηση δεν την προσέχει κανείς. Βέβαια, επειδή εγώ διάλεξα ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα, τη μελισσούλα και ένα πολύ έντονο χρώμα, το κίτρινο, μου είπανε όλοι για τη διακόσμηση. Δεν υπήρχε άτομο που να μην μου πει για τη διακόσμηση, έκανα κάποια έξω, θα σας πω μετά για τα αγγλικά. Τους κατεύθυνα ακριβώς, επειδή είμαι και πάρα πολύ control freak, κάθισα, κατέψαξα όλα στο Pinterest, αποφάσισα τι ακριβώς θέλω, τους τα έδειξα και μου σε φάση, okay, αυτά κάντε τα. Άμα είσαι και εσύ control freak σαν εμένα, μπορείς να το κάνεις, να κοιτάξεις στο Pinterest και να πεις την διακοσμητή σου. Γενικά, τους ανθρώπους που θα αναλάβουν την εκδήλωσή μας, το γάμο μας, την βαφτισή μας ή οτιδήποτε, τους βοηθάει πάρα πολύ να είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι για να ξέρουν ακριβώς τι να κάνουν και να μας αρέσει. Οπότε, σαν συμβουλή, θα σου έδινα να ξέρεις ακριβώς τι θέλεις. Βέβαια, ακούω και άλλους ανθρώπους που δεν ασχολούνται και τόσο με τη διακόσμηση και άμα εσύ επιλέξεις να μην έχεις τη σούπερ διακόσμηση και απλά να έχεις ένα τραπέζι με τα αγγλικά σου, μπορείς να το κάνεις και μπου, θα έρθει τέλεια βάφτιση. Γιατί σου αρέσει. Γενικότερα, η βάφτιση και ο γάμος για μένα έχουν μια μεγαλύτερη αξία πέρα από τη διακόσμηση, τους φωτογράφους, τα προσκλητήρια και όλα αυτά, είναι το μυστήριο. Και αν επιλέξεις να έχεις ανθρώπους εκεί πέρα που θα έρθουν απλά επειδή σε αγαπάνε και θέλουν να είναι μαζί σου εκείνη τη στιγμή, δεν θα προσέξουν αν έχεις απλή διακόσμηση, αν έχεις super wow διακόσμηση, πώς είναι το προσκλητήριο και πώς όχι. Η επόμενη συμβουλή μου είναι αυτή, παιδιά. Στη βάφτιση του παιδιού σας και στο γάμο σας να καλέσετε τους ανθρώπους που αγαπάτε, που σας αγαπούν και θέλουν να είναι εκεί μαζί σας. Εμείς κάναμε μια βάφτιση, δεν τη λέτε και κλειστή.
Αλλά δεν τη λες και με πάρα πολύ κόσμο. Ήθελα να είναι εκεί πέρα τα άτομα που ήξερα ότι θέλουν πραγματικά να είναι. Και στο τραπέζι ήταν ακόμη πιο λίγο, γιατί θέλω να είναι πραγματικά οι φίλοι μου για να περάσουμε τέλεια. Αλλά επειδή πηδάω από κομμάτι σε κομμάτι, θέλω να πω, μια και είπα για τη διακόσμηση, να πω και για τα γλυκά. Τα γλυκά μετράμε τα άτομα. Φυσικά, καλό είναι να βάλουμε και 10 γλυκάκια παραπάνω, 15, γιατί δεν ξέρεις, μπορεί κάποιος να φέρει και κάποιο συνοδό μαζί του, οπότε καλό είναι να μην ξεμείνουμε από γλυκά. Εγώ, επειδή μου αρέσουν τα πιο παιχνιδιάρικα πράγματα, να διάλεξα τα cupcakes με τη μελισσούλα, όπως έχετε δει, ήταν αρκετά οικονομικά και αυτά, κάνανε ένα 10 το ένα. Και η τούρτα. Τι κάνω σήμερα από κρυμάτι, δεν ξέρω. Και η τούρτα που ήταν πάνω στο τραπέζι, φυσικά δεν ήταν αληθινή τούρτα, γιατί αν ήταν αληθινή αυτή η τούρτα θα κόστιζε γύρω στα 40 ευρώ. Οπότε, ιδέα σας έχω, θα πάρετε στο ζαχαροπλαστή και θα πείτε θέλω μια τούρτα ψεύτικη. Δηλαδή, τι είναι αυτό, είναι ένα στρογγυλό κουτί που το έχω στολίσει με ζαχαρόπαστα και θα κάνει από 10 έως 20 ευρώ πάρα πολύ καλό και κάνετε και τη διακόσμηση σας πιο ιδιαίτερη. Αν θέλετε τούρτα, πάρετε τούρτα κουτί ψεύτικη. Και θα σας βγει πιο οικονομικά. Στο τραπέζι. Λοιπόν, για τις βαφτίσεις, είναι αρκετά σύνηθες να κάνουμε τραπέζι, σε κάποια ταβέρνα, απλά να πάρουν τους πιο κοντινούς φαγητούς τους. Να πάρω τις πιο κοντινούς συγγενείς, τους κουμπάρους και τα λοιπά για ένα φαγητό. Αλλά υπάρχουν και βαφτίσεις που θα γίνουν σε κέντρο εκδηλώσεων. Εγώ το πρώτο πράγμα που κοίταξα ήταν το κέντρο εκδηλώσεων. Όμως παιδιά ήταν τρομερά. Πάντα άκριβο, δηλαδή για 40 άτομα που είχα στο τραπέζι. 800 ευρώ ήταν η πιο σύνθεση τιμή που μου ζητούσαν. Οπότε τι έκανα. Πήγα στο αγαπημένο μου μαγαζί που είναι το κλίμαξ εδώ στη Λάρισα. Όσοι ήσασταν από Λάρισα, καταλάβατε ότι ήμασταν στο κλίμαξ στο μπαρ της βάφτισης. Το οποίο μπορεί να μην το ξέρετε, όπως δεν το ήξερα κι εγώ. Έχει χώρο εκδηλώσεων στην ταράτσα και είναι φοβερός, απίστευτος. Έχει φωτάκια έτσι κρεμασμένα από πάνω, όπως βλέπουμε στο Pinterest, όπως βλέπουμε σε ταινίες. Είναι αρκετά. Δεν είναι τεράστιος χώρος για να κάνεις μια μεγάλη εκδήλωση, αλλά χωράει σίγουρα 100 άτομα, σίγουρα. Η εξυπηρέτηση ήταν φοβερή. Είχαμε μπουφέ και περνούσε ο καθένας και έπαιρνε. Πολύ πιο οικονομικό από ένα κέντρο εκδηλώσεων. Περάσαμε σούπερ, ο χώρος ήταν φανταστικός. Δεν μπορώ να πω άλλα περισσότερα καλύτερα λόγια. Ήταν τέλειο τέλος πάντων και πολύ πιο οικονομικά. Οπότε, αν θέλετε και εσείς να γλιτώσετε χρήματα από το τραπέζι της βαφτίσης σας, θα σας συζητούσα να μην πάτε σε ένα κέντρο εκδηλώσεων, αλλά να ψάξετε στην πόλη σας κάτι αντίστοιχο. Αυτό ήταν και για το τραπέζι. Και μέχρι και την playlist, τη μουσική για το πάρτι, την έκανα μόνη μου. Α, να μια ιδέα για να μην πάρετε την DJ και να εξοικονομήσετε χρήματα. Την έκανα μόνη μου, βρήκα playlist από το YouTube, τη συνδύασα με τραγούδι. Μου άρεσε, έβαλα σε ένα φλασάκι και είχαμε μουσική. Έχω συμβουλή για τον φωτογράφο. Απλά αν έχετε να δώσετε 800-600 ευρώ σε φωτογράφο και θέλετε ένα καλό αποτέλεσμα, είναι το μοναδικό πράγμα που θα πω δώστε τα. Γιατί για μένα οι φωτογραφίες μετράνε πάρα πολύ. Είναι κάτι που θα σου μείνει μια ζωή να το κοιτάς. Και μάλλον πράγματα που θα μείνουν για πάντα και θα τα βλέπουν τα παιδιά σας και θα τα βλέπετε κι εσείς και θα σας αρέσουν. Λοιπόν, νομίζω ότι τα κάλυψα όλα. Τι δεν είπα για το στεφανάκι που είχε λίδα στα μαλλιά της και τα μπουκεδάκια που είχα εγώ στα δικά μου. Τα πήραμε από ορθοπολείο, ήταν 20 ευρώ και τα δύο μαζί. Διάλεξα αμάραντο με αυτά τα άσπρα τα λουλουδάκια που μπαίνουν σαν δέσμες, δεν ξέρω πώς λέγονται, για να διατηρηθούν και τα έχουμε. Έχω το στεφανάκι της. Εδώ τώρα σας το φέρω. Το έχω πάνω από την κούνια της κρεμασμένο και σκέφτομαι να το κρατήσουμε. Κοιτάξτε, είναι σαν όπως ήταν εκείνη την μέρα. Βέβαια μπορείτε να το φτιάξετε και μόνοι σας, όπως φτιάχνετε το πρωτομαγιάτικο στεφάνι, σίγουρα θα ξέρετε. Τώρα για τα ρούχα, έχω και εγώ τις πετριές μου και ήθελα να ήμασταν σεταρισμένες με τη λίδα, επειδή το φόρεμα που πήγε ήταν στα λευκά, πέρα από τα στεφανάκια που είχαμε στα μαλλιά, ήθελα να είμαστε σεταρισμένες και στα ρούχα. Οπότε διάλεξα και εγώ ένα άσπρο φόρεμα, το είχα στο μυαλό μου από όταν είχα αγοράσει το φόρεμα της λίδας, γιατί το αγόρασα πολύ καιρό πριν τη βάφτιση, ξέρω ότι θα φοράει άσπρο, δεν λένε φουστανάκι. Οπότε ήθελα και εγώ ένα άσπρο αντίστοιχο στην ιδανικότερη περίπτωση σε γραμμή α που ήταν αυτό που αγόρασα. Παιδιά, εγώ τη βάφτιση την οργάνωνα Ιούλιο-Αύγουστο, είχε 40 βαθμούς. Δεν μπορούσα να βγω στα μαγαζιά, απλά δεν μπορούσα. Έλεγα στην θα βγω και θα βγω και δεν μπορούσα. Και άρχισα να ψάχνω ιντερνετικά, με το ρίσκο βέβαια να μην είναι καλή ποιότητα. Αλλά το πήρα αυτό το ρίσκο, γιατί βρήκα τελικά τυχαία στο Instagram μια σελίδα. Δεν ξέρω αν σας άρεσε, σε μένα μου άρεσε τρομερά, ήταν πάρα πολύ
όμορφο, απλό, κλασικό, δεν ήταν ανοιχτό πολύ. Ήταν πολύ πολύ ωραίο, μου άρεσε πάρα πολύ εμένα και έκανε μόνο 40 ευρώ, 45. Και φυσικά τα παπουτσάκια μου, όπως το είδατε, ήταν κίτρινα. Έκανα την τσαχπινιά να ταιριάξω με τα λουδάκια στα μαλλιά μας και με όλη τη διακόσμηση που ήταν κίτρινη. Και μπορώ να σας πω και για τα ρούχα του Ρονού μας, άμα θέλετε, άμα σας ενδιαφέρει, γιατί τα πήρα εγώ. Ήταν το δώρο του Ρονού. Όλο το σετ του Ρονού, το οποίο ήταν απίστευτο και νομίζω ότι ο Ρονός έκλεψε την παράσταση. Για να κάνω λάθος, διορθώστε με. Αλλά νομίζω πιο ωραίος από μένα, πιο ωραίος από τη Λίνα, πιο ωραίος από οτιδήποτε. Ήταν πάρα πολύ καλός και μέχρι και φωτογραφίες που δεν είναι ωραίες, ο Ρονός λέει: α, εμένα μου αρέσουν. Και λέω: γιατί εσύ είσαι τέλειος, πάντα μου αρέσουν. Τέλος πάντων, όλο το σετ που ήταν παντελόνι, ζώνη που κάμισε, γυλαίκο, σακάκι, παπηγιών, όλο μας βγήκε στα 200 ευρώ. Που νομίζω ήταν πάρα πολύ καλά για ένα ολόκληρο κουστούμι από πάνω μέχρι κάτω με τα πάντα του. Πήγαμε να τα πάρουμε, ήταν Ιούλιος ή Αύγουστο, πήγαμε ψέματα, αλλά είχε ακόμα εκπτώσεις και τα περισσότερα είχαν 30-40% έκπτωση, πάρα πολύ καλά. Και επένδυσε και το παιδί σε ένα καλό κουστούμι να έχει. Και η τσαχπινιά ήταν ότι το κουστούμάκι του, δεν ξέρω αν φαίνεται στο βίντεο, ψιλογιάλιζε. Ήταν ένα ύφασμα λίγο πιο ιδιαίτερο. Εμένα μου αρέσουν αυτά πάρα πολύ σε βαφτίσεις και γάμους για να ξεχωρίζει ο γαμπρός, ο Ρονός, ο μπαμπάς. Να μην φοράει ένα κλασικό μαύρο ή μπλε κοστούμι. Γιατί αυτός μπλε ήθελε στην αρχή. Και εγώ το λέγα: όχι, Γιώργο, θα κοιτάξουμε κάτι πιο ιδιαίτερο. Και είχα δίκιο. Έψα όλα. Και εδώ πώς οργάνωσα τη βάφτισή μας. Και ξέρετε τι ήθελα να σας πω σε αυτό το βίντεο. Τα ευτράπελα! Γιατί στη δική μας τη βάφτιση δεν ξέρω σε άλλες βάφτισεις τι γίνονται. Και θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω αν είχατε και εσείς ευτράπελα στη βάφτιση του παιδιού σας ή στο γάμο σας. Σχολιάστε μου από κάτω, σας παρακαλώ, να αισθανθώ λίγο καλύτερα. Γιατί στη δική μας βάφτιση γίνανε τα άπαντα, παιδιά, χαμός. Αρχικά, νούμερο 1. Με παίρνουν τηλέφωνο την προηγούμενη μέρα το ζαχαροπλαστείο και μου λένε: γεια σας, δεν έχετε έρθει να πάρετε τα γλυκά. Λέω: ποια γλυκά? Λέω: τις βάφτισεις, δεν έχετε παραγγείλει τα δάδια γλυκά, μπουρμπουρμπουρμπουρμ. Λέω: ναι, είναι για αύριο. Μου λένε: αχ, χίλια συγγνώμη, μπερδευτήκαμε. Μη στεναχωριέστε, σας θα διατηρήσουμε φρέσκα και τέτοιο. Εντάξει, φρέσκα ήταν, δεν έχω παράπονα. Αλλά ήταν ένα σοκ που πήρε την προηγούμενη μέρα και μου είπε: πότε θα τα πάρετε. Σάββατο, η βάφτιση ήταν Κυριακή. Και τους λέω: θα περάσει αύριο το μεσημέρι ο κουμπάρος μου. Θα τα πάρει. Πάει ο κουμπάρος μου με την κολλητή μου την Κυριακή το μεσημέρι να τα πάρουν, παιδιά, και στο ζαχαροπλαστείο. Ήταν κλειστό, απλά με αγνώρισα. Τι θα κάνω το μεσημέρι? Αχ, καλά, εντάξει, δεν μας νοιάζει. Κλείνουμε. Δεν μας πήρανε καν τηλέφωνο να μας πούνε ότι θα κλείσουν τύπου Ελλάδα το πρωί. Δεν μου το είπαν καν την ώρα που τους το είπαν ότι θα έρθουν μεσημέρι. Τίποτα. Απλά κλείσαν το ζαχαροπλαστείο τους οι άνθρωποι και φύγανε. Και πάνε τα παιδιά να πάρουν τα αγγλικά και τίποτα. Με παίρνουν τηλέφωνο, σοκ, και να μου λένε τι να κάνουμε, να περιμένουμε να δούμε αν θα ανοίξει για απόγευμα στις 5.30. Στο Βόλο το ζαχαροπλαστείο, όχι στη Λάρισα. Να πρέπει να έρθει ο Ρονός εδώ πέρα και να πρέπει ξέρω να πας στην εκκλησία. Και λέω: δεν γίνεται να το κάνεις εσύ αυτό, δεν μπορείς να μείνεις εκεί πέρα και να ξεκινήσεις από το Βόλο 6 παρά. Δεν γίνεται αυτό. Τουλάχιστον έλα εσύ, άσε τα αγγλικά, δεν ξέρω αν στους γονείς σου να τα φέρνει, κάνε κάτι. Να παίρνω τηλέφωνο στο σταθμό του ζαχαροπλαστείου και να μου λέει ο κουμπάρος μου: το ακούμε που χτυπάει μέσα, μην παίρνεις. Δεν ήξερα τι να κάνω, είχα απελπιστεί πραγματικά. Με παίρνει, όχι. Βρίσκει κάπως με κάποιο τρόπο, ακόμα δεν έχω μάθει. Η μαμά του Νονού ένα κινητό και τους παίρνει τηλέφωνο. Και τους παρακαλούσαν κιόλας να πάνε να ανοίξουν. Σε φάση: όχι, έχουμε κάνει παραγγελία για βάφτιση και μας αγνώρισε εντελώς και κλείσατε. Σας παρακαλάμε να ανοίξετε κιόλας για να πάρουμε τα γλυκά μας. Τα πήραμε τέλος πάντων τα γλυκά. Έρχονται εδώ πέρα τα παιδιά. Θεωρούσαμε ότι θα έχουμε δύο αυτοκίνητα για να πάμε στην εκκλησία. Ένα της μαμάς μου και ένα των γονιών του κουμπάρου μου. Τελικά οι γονείς του κουμπάρου μου πήγαν στο ξενοδοχείο να τακτοποιηθούν και θα ερχόντουσαν αργότερα. Οπότε είχαμε ένα αυτοκίνητο. Δεν χωρούσαμε φυσικά στο αυτοκίνητο. Εγώ, η Λίδα, η κολλητή μου, ο κουμπάρου μου, τα βαφτιστικά και τα γλυκά. Δεύτερο παρατράκ εκεί πέρα, πανικός. Λέω τι να κάνω, τι να κάνω. Θα πάρω την άλλη με την κολλητή που έχει το αγόρι της αυτοκίνητο να τα φέρουν αυτή. Να την παίρνω τηλέφωνο να μην απαντάει. Παίρνω το αγόρι της, μου λέει: η Ειρήνη δεν είναι έτοιμη, αλλά μπορώ να έρθω να τα πάρω εγώ, δεν ξέρω τι να κάνω. Τελικά συνεννοώ με την κολλητή μου, της αφήνω τα κλειδιά, πάρε φέρουν τα γλυκά. Τα πήραν δηλαδή και τα φέρανε λίγο αργότερα από εμάς. Ευτυχώς ήρθαν νωρίς η καημένη, την πάθανε κι αυτή. Δεύτερο
από τα τρακ. Φτάνουμε στην εκκλησία και είναι αυτό τρίτο, παιδιά. Δεν είχε σταματημό αυτό το πράγμα. Δεν είχε σταματημό. Οι διακοσμήτρες είχαν πάει από τις 4. Με αυτές ήμασταν στις 7. Έχουν με την ησυχία τους να στολίσουν τα πάντα, να τα κάνουν όπως ακριβώς τα είχαμε συμφωνήσει, να βγει ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Ο Πάτερ, ο υπέροχος αυτός ο άνθρωπος, είχε κανονίσει γαμοβάφτιση με τη δικιά μας τη βάφτιση, ούτε καν με μία ώρα διαφορά. Τελείωνε, τι ξεκινούσε η άλλη παιδιά. Και είχαν πάει διακοσμήτριες εκεί πέρα από τις 4 και ξεκίνησαν να στολίζουν για τη βάφτιση 7 παρά με τον κόσμο να έρχεται. Εντάξει, δεν ξέρω. Ελπίζω να μην είμαι υπερβολικά άρρωστη σε σημείο ενοχλητικό που να μην μπορείτε να ακούσετε το βίντεο από το μπουκωμά μου και ελπίζω και να σας βοήθησαν οι συμβουλές μου τύπου για την πρόσκληση, ιδέες μου βασικά. Πρόσκληση μπομπονιέρα, το DIY να το φτιάξεις μόνος μου, δηλαδή για το φουστανάκι για το να ξαναφορεθεί. Συμβουλές διακόσμησης τύπου να ασχοληθείτε πάρα πολύ με τη διακόσμηση για να έχετε το αποτέλεσμα που επιθυμείτε και για το φωτογράφο επίσης να ασχοληθείτε και να διαλέξετε ένα καλό φωτογράφο εφόσον το θεωρείτε σημαντικό. Αυτά, σας φιλώ, μουα, μουα, μουα. Θα τα πούμε στο επόμενο BBD Bobby YouTube που μην ξεχνάτε, περιμένω να μου σχολιάσετε τι θέλετε να είναι, αν θέλετε να είναι home tour ή αν θέλετε να είναι την τρόλιδα σε μια εβδομάδα, ιδέες για snack και για μεσημεριανό για το σχολείο. Φιλιά, πολλά!